start να μας μιλήσει για functional style programming στην JavaScript. Οπότε, Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ωραία. Σήμερα θα μιλήσουμε για functional programming στην JavaScript. Ο σκοπός της παρουσίασης αυτής δεν είναι να πούμε σε βαθιά νερά και να προγράψουμε τον κόσμο ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με functional programming γενικότερα. Θα πω λίγο βασικά πράγματα για functional programming και πώς θα κάνουμε να απλάει σε JavaScript. Πάμε να δούμε λίγο την ιστορία. Το functional programming, σαν όρος, έχει πολύ παλιά τη δουλειά του στα μαθηματικά. Πολύ παλιά, σχετικά παλιά σε σχέση με την τεχνολογία. Είναι βασισμένο στο Nikos που είχε παρουσιαστεί το 1930. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, δημιουργήθηκε η γλώσσα χαμηλός για Lisp, η οποία ήταν βασισμένη πάνω στο Nikos και σε functional style programming. Οπότε το functional style programming υπήρχε από πολύ νωρίς στο industry. Για διάφορους λόγους που θα δούμε αργότερα, παρέμεινε κυρίως σε ακαδημαϊκό επίπεδο μέχρι την τελευταία δεκαετία. Και το business industry προτίμησε object oriented. Μετά τη Fortnite δηλαδή, προτίμησε object oriented. Κάποια milestones έχουν γίνει πάρα πολλές γλώσσες οι οποίες είναι βασισμένες σε functional programming. Ένα άλλο μάλιστα είναι η Haskell, όπου η ακαδημαϊκή κοινότητα συμφώνησε να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα την οποία ονόμασε Haskell για να εξερευνήσει τρόπους και αρχιτεκτονικές που μπορεί να εφαρμοστούν με functional style programming. Το 95 εμφανίστηκε η JavaScript, που κατά μια περίεργη σύγκρουση ήταν functional, σχεδόν σαν οι περισσότεροι το είχαμε καταλάβει. Είναι πολύ πρόσφατο. Υποστήριζε δηλαδή τα φύσεις αυτά που χρειάζεται να έχει μια γλώσσα προγραμματισμού για να θεωρείται functional. Και αργότερα, όταν το ίδιο πιάσει να κινείται ουσιαστικά προς το functional style program, εμφανίστηκαν και άλλες γλώσσες. Κάποιες από αυτές, μερικές, γιατί είναι πάρα πολλές, δεν χωράνε μέσα σε slide, κάποιες από αυτές είναι η γλώσσα και η Elk. Η Elk είναι μια γλώσσα η οποία γίνεται transpile σε JavaScript και είναι ουσιαστικά μια γλώσσα για να μπορείτε να φτιάχνετε user interface στο web. Στη σημερινή συζήτηση θα μιλήσουμε για web development, θα μιλήσουμε για JavaScript. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως ξέρετε για web development, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον elements και CSS και HTML και τα πράγματα. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο JavaScript. Ένα πρόβλημα που είχα εγώ τουλάχιστον στην αρχή, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με functional style programming, ήταν ότι υπήρχαν πάρα πολλά concepts και πάρα πολλές τεχνικές φορολογίες, ιδίως στην ακαδημαϊκή κοινότητα, οι οποίες ήταν τελείως πρωτόγνωρες για μένα. Και η αλήθεια ήταν ότι με τρομάξανε. Δηλαδή ήθελα να ασχοληθώ, αλλά ξεκινώντας να διαβάζω πιο επίσημα papers από ακαδημαϊκούς, τα πράγματα γίνονταν πολύ γρήγορα αρκετά complicated. Και δεν μπορούσα να καταλάβω και όλες τις ορολογίες. Οπότε σε αυτή την παρουσίαση αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να δούμε κάποια βασικά concepts τα οποία υπάρχουν στο functional style programming και πώς μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν, τι σημαίνουν αυτά στην JavaScript. Θα προσπαθήσω επίσης να μην χρησιμοποιήσω ακαδημαϊκούς όρους όπως category theory, monads και τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι για κάποιον ο οποίος ξεκινάει τώρα να ασχολείται με functional programming σε JavaScript δεν χρειάζεται από την αρχή να κατανοήσει πλήρως όλα τα πράγματα. Μπορεί να πάει λίγο πιο εμπειρικά. Θα πρέπει όμως να καταλάβει κάποια πράγματα που είναι κάποια από αυτά είναι αυτά τα concepts. Αυτά τα concepts περιλαμβάνουν και θα δούμε ένα-ένα τι ακριβώς είναι. Είναι κάποιες τεχνικές ή ονοματολογία τεχνικών, οι οποίες εφαρμόζονται σε functional style programming. Πάμε λοιπόν να δούμε και ξαναλέω όποια πορεία έχετε στο τέλος όσο και χαζή να τη θεωρείτε, ρωτήστε, γι' αυτό γίνεται αυτή η παρουσίαση. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα και με κάποια παραδείγματα τι ακριβώς είναι το κάθε ένα. Ξεκινώντας λοιπόν
Και εγώ μαθαίνοντας τη functional style programming σε JavaScript, έψαχνα να δω τι σημαίνει το first class functions. Ψάχνοντας βρήκα αυτό εδώ, ότι είναι αφήσουμε που μια λύση προγραμματισμού ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα functions σαν first class citizens. Και τότε πήρα σύντομα ότι δεν μου αρέσει κάτι αυτό το πράγμα. Ψάχνοντας λίγο περισσότερο, βρήκα κάποιες άλλες πιο διευκρινιστικές προτάσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι ότι μια function μπορεί να πάρει σαν παράμετρο μια άλλη function. Μια function μπορεί να επιστρέψει ένα function, ένα καινούριο function. Και μια function μπορεί να γίνει assigned σε ένα variable. Μια γλώσσα προγραμματισμού λοιπόν η οποία υποστηρίζει αυτά τα τρία πράγματα, θεωρείται ότι υποστηρίζει first class functions. Αυτό είναι το first class. Το ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει δηλαδή ένα function, να το περάσει σαν παράμετρο μέσα σε μια άλλη function και αυτή η μια άλλη function να σου επιστρέψει πάλι ένα function. Παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια πράγματα, θα δείτε ότι από τα features της JavaScript, το function style program χρησιμοποιούν πολύ λίγα πράγματα. Το βασικό είναι το function. Δεν χρησιμοποιούν τα objects, ούτε this. Έτσι. Τα περισσότερα πράγματα γίνονται με functions. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα functions και τι κάνουμε μέσα σε αυτά τα functions είναι αυτό που τελικά μας κάνει να γράφουμε σε functional styles σε JavaScript. Τι είναι τα high level functions, ή σε συντομία HOF. Είναι μια function η οποία παίρνει σαν παράμετρο μια άλλη function, αυτό δηλαδή που λέγαμε πριν. Ή μια function η οποία επιστρέφει μια άλλη function. Ή και τα δύο. Μια function λοιπόν η οποία παίρνει σαν παράμετρο μια άλλη function ή επιστρέφει μια function, ένα από τα δύο ή και τα δύο. Θεωρείται high level function. Αυτό είναι το high level function. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα του high level function. Φαίνεται σε όλους τα πράγματα. Ωραία. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα array. Έτσι το οποίο το αναθέτουμε σε ένα παράδειγμα my array. Και έχουμε μια function. Η οποία ονομάζεται types. Αυτή η function λοιπόν παίρνει μια τιμή, ένα x παράμετρο, και επιστρέφει μια function. Είναι ξεκάθαρο σε όλους. Επιστρέφει μια καινούργια function. Κάθε φορά λοιπόν που καλούμε την times, δίνοντας της μια παράμετρο, αυτή μας επιστρέφει πίσω, δηλαδή μας δώσει ένα integer, ένα object, ένα array, μας επιστρέφει πίσω ένα καινούργιο function. Το οποίο μπορούμε να το καλέσουμε εμείς, όταν χρειαστούμε. Αυτό λοιπόν, η times αυτή, είναι ουσιαστικά μια high order function. Η οποία τι κάνει, επιστρέφει μια function. Ουσιαστικά η times παίρνει το πρώτο άρθρο, αν θέλετε. Αυτό που κάνει η times ουσιαστικά είναι πολλαπλασιάζει δύο νούμερα. Άρα λοιπόν, καλώντας την times, της βάζουμε ένα νούμερο, της δίνουμε ένα νούμερο, και μας επιστρέφει ένα function το οποίο περιμένει το δεύτερο νούμερο. Και όταν καλέσουμε αυτή τη δεύτερη function, μας επιστρέφει το πολλαπλασιασμό. Από κάτω καλούμε τη map function. Πώς εξετσέρουμε τη map function στα arrays? Οκ, για τους υπόλοιπους θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς κάνει map function. Ουσιαστικά λοιπόν η map function παίρνει το array, το my array, που είναι το κάθε element του array, και για αυτό το element ουσιαστικά εκτελεί το function που του δίνουμε. Και εμείς στην περίπτωση αυτή του δίνουμε το αποτέλεσμα της times του, το οποίο είναι μια καινούργια function. Διαθέτει πάλι ένα νούμερο και θα πολλαπλασιάσει αυτό το νούμερο με το 2. Έτσι λοιπόν, το myArray ουσιαστικά, καλώντας το map με την times του, ουσιαστικά πολλαπλασιάζει το κάθε έργο με το array επί 2. Πάμε να δούμε τι κάνει η map. Η map ουσιαστικά είναι μια function η οποία είναι binded πάνω στα arrays, είναι native JavaScript, και η οποία ουσιαστικά παίρνει ένα function το οποίο το καλεί περνώντας του το κάθε ένα element κάθε φορά. Καλώντας λοιπόν εμείς αυτό το myArray.map, δίνοντας του ένα function το οποίο παίρνει ένα value και προσθέτει τον αριθμό 1 πάνω σε αυτό το value, ουσιαστικά μας επιστρέφει ένα καινούριο array. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε ότι μας επιστρέφει ένα καινούριο array, το οποίο ουσιαστικά για κάθε ένα element από το myArray values επιστρέφει το συνένα αυτού του value σε ένα καινούριο array. Αντίστοιχα μαζί με τη filter υπάρχει και η map, συγγνώμη, υπάρχει και η filter.
Η filter ουσιαστικά τι κάνει, παίρνει ένα array για ένα function και αυτό που κάνει είναι ότι ελέγχει το κάθε ένα value αν πληρεί μια συνθήκη. Αν πληρεί αυτή τη συνθήκη και επιστρέφει true, τότε το element, το αρχικό element που υπήρχε μέσα στο πίνακα, το επιστρέφει μέσα σε ένα καινούριο πίνακα. Εδώ τι κάνουμε ουσιαστικά, δεν θέλουμε να βρούμε όλους τους αριθμούς που είναι μικρότεροι του 4. Άρα λοιπόν, περνάμε στη filter μία function, η οποία παίρνει το κάθε ένα element κάθε φορά. Σαν ένα loop, φανταστείτε, σαν ένα for loop. Παίρνει κάθε ένα element από το my array elements. Εφαρμόζει αυτή τη function και αν αυτή η function επιστρέψει true, τότε το συμπεριλαμβάνει. Αν επιστρέψει false, το παραλύει από το καινούριο πίνακα που μας επιστρέφει. Επίσης σημαντικό εδώ είναι να δούμε ότι δεν πειράζει το initial array. Φτιάχνει ένα καινούριο array και βάζει μέσα τα elements τα οποία η function έχει επιστρέψει true. Πάμε στην τρίτη και τελευταία function, η οποία είναι η reduce. Η reduce είναι λίγο πιο πολύπλοκη. Ουσιαστικά είναι και αυτή η binding πάνω στα arrays. Και τι κάνει, παίρνει ένα function, το οποίο όμως function αυτή τη φορά παίρνει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παραμέτρος είναι ένα accumulator. Είναι ένα variable. Το οποίο ουσιαστικά η πρώτη του τιμή, η πρώτη φορά που το καλέσει, του δίνουμε ουσιαστικά σαν δεύτερη παράμετρο στη reduce. Άρα λοιπόν την πρώτη φορά που θα τρέξει πάλι η reduce τρέχει για κάθε ένα element του array, αυτό το function που περνάμε μέσα. Αυτό το function λοιπόν ξεκινάει την πρώτη φορά με accumulator που είναι ίσο με το 0, γιατί το έχουμε περάσει εδώ. Έτσι, την πρώτη φορά δηλαδή που θα εκτελέσει αυτή τη function, το accumulator θα είναι το 0 και το value θα είναι το πρώτο element του array. Την δεύτερη φορά που θα το τρέξει, αυτό που επιστρέφει η function αυτή είναι η τιμή που παίρνει το accumulator variable. Αυτή, όπως βλέπετε, επιστρέφει την πρώτη φορά, επιστρέφει το accumulator που είναι 0 την πρώτη φορά, συν 1. Άρα επιστρέφει 1 ουσιαστικά. Τη δεύτερη φορά, η function αυτή θα τρέξει με την τιμή που έχει επιστρέψει από πριν, που είναι το 1, και το value θα είναι το επόμενο element του array. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά με τη reduce, ή αλλιώς σε άλλες γλώσσες στην πολύ μεγάλη φόρμα, ουσιαστικά τι κάνει, κάνει collapse το array σε μια τιμή. Η τιμή 0 θα πρέπει να είναι μια τιμή. Θα μπορούσε να είναι και function, αλλά θα πρέπει η function τελικά που δίνουμε στη reduce να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το variable σαν function. Ναι, θα μπορούσε να το καλέσει δηλαδή, ουσιαστικά. Πάμε να δούμε τι σημαίνει imperative και declarative programming. Imperative programming είναι ένας τρόπος να γράψουμε τον κώδικά μας, περιγράφοντας ακριβώς ένα-ένα βήμα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο υπολογιστής ή η CPU μας για να εκτελέσει το πρόγραμμα. Στην περίπτωση λοιπόν του πρώτου παραδείγματος, επάνω, έχουμε ένα for loop, έχουμε ένα array πάλι, τα array μας integers, έχουμε άλλο ένα array, το result, και έχουμε και ένα variable το οποίο το χρησιμοποιήσουμε στο for loop. Τι κάνουμε λοιπόν, για κάθε ένα element από τα arrays, μέσα στο for loop, όσο το i θα είναι μικρότερο του length, έτσι θα εκτελεί κάθε πράγμα. Θα τσεκάρει ουσιαστικά το ίδιο πράγμα που κάνουμε και πριν. Αν το element του array αυτού είναι μικρότερο του 4, και όταν συμβαίνει αυτό, τότε θα πηγαίνει στον άλλο πίνακα, στο εξάλλη πούς, θα κάνει το my array, το οποίο είναι 10. Εδώ προσθέτεται 10. Σε κάθε element το οποίο περνάει το element αυτό, προσθέτεται 10. Εδώ λοιπόν έχουμε imperative style program. Λέμε ακριβώς, κάνουμε define ακριβώς τα variables όλα που θα χρησιμοποιήσει, λέμε ακριβώς πώς θα κάνει το loop του, λέμε ακριβώς σε ποιο σημείο, ποιο index του array θα πάρει, τι θα το κάνει, πώς θα το ελέγξει και μετά, αν χρειάζεται, να το βάλει σε κάποιον άλλο πίνακα για να πάρει το result αυτό. Από κάτω ακριβώς υπάρχει το declarative style of program. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιούμε το filter και τη map που είδαμε πριν, για να κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά. Δεν έχουμε variables τα οποία είναι εκτός του scope,
Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε ούτε να δηλώσουμε μόνο τα VDI, ούτε να μην το δηλώσουμε το result σαν NDI και μετά να αφήσουμε το κάνουμε new fail, δηλαδή να το αποποιούμε, να προσθέσουμε λεπτά elements μέσα. Ουσιαστικά η filter came up ξέρει ακριβώς πώς να κάνει το loop μέσα στα elements του array. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάποιο overflow. Δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε ακριβώς τον integer να μας έχει ξεφύγει κάποιο συν. Να κάνουμε λάθος στην τιμή μας, να κάνουμε λάθος στον έλεγχο του for loop. Όλα αυτά πλέον είναι abstracted, έτσι, σε ένα function το οποίο ξέρει ακριβώς πώς να κάνει το loop. Το μεγάλο κέρδος του function style programming ουσιαστικά είναι αυτό. Το ότι κάνει abstract πράγματα τα οποία είναι repetitive, δηλαδή δεν νομίζω κανένας εδώ πέρα να ξυπνάει το και να λέει πάμε να γράψουμε for loops ή while loops ή loops και να γράψουμε μερικά loops ακόμα. Έτσι, νομίζω ότι έχουμε κουραστεί με αυτό. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να περιγράψεις τι θέλεις να κάνεις και από εκεί και πέρα ο υπολογιστής να βρει τον τρόπο να το κάνει. Πάμε σε λίγο πιο πολύπλοκα παραδείγματα. Υπάρχει ένα library το οποίο λέγεται loaders. Πόσοι από σας το ξέρουν? Πόσοι από σας έχουν χρησιμοποιήσει το functional, functional programming style του loaders? Οκ. Η συμβουλή μου λοιπόν σε όσους εργαστούν οι λόγες είναι ακόμα περιορισμένα σε φάσματα στα εργογράμματα, να το δοκιμάσουν και το δουλέψουν. Να προσέξουν πάρα πολύ όταν θα χρησιμοποιήσουν οι λόγες. Γιατί το λόγες στο παπίτο των φάσεων που έχει το λόγες στον κάθε φύλλο. Ουσιαστικά αλλάζει τη σειρά των παραμέτρων. Αντί να παίρνει πρώτα το array και μετά το function, παίρνει ουσιαστικά πρώτα το function και μετά το array. Ή αν το περάσει μόνο το function, σου επιστρέφει ένα καινούριο function που θα κάνει το functionality αυτό για το array που περάσει στο δεύτερο invocation. Άρα λοιπόν, όσοι ξέρετε loaders και θα χρησιμοποιήσετε loaders αυτοί, διαβάστε καλά το manual, καταλάβετε ακριβώς τι κάνει. Ένα κομμάτι λοιπόν που θα πρέπει να προσέξετε το loaders είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι που θα πρέπει να προσέξετε είναι το ότι θα πρέπει να δείτε ακριβώς το function, ας πούμε, της map. Συνήθως δεν παίρνει μόνο το value του array, παίρνει και το index μέσα. Σωστά. Αυτό το functionality στο loaders αυτή το κομμάτι δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν παίζει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα transformation στο map function ή στη filter function, το οποίο θα περνάει μέσα. Αν διαβάσετε το documentation που έχω κάποια links μετά, θα δείτε. Απλά προσέξτε γιατί την πάτησα και εγώ. Έτσι. Η loaders είναι το αγαπημένο μου library. Όταν όμως χρησιμοποιείς το FP πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός γιατί έχεις συνηθίσει σε άλλο τρόπο και την πατάς. Τι κάνει λοιπόν εδώ? Εδώ λοιπόν πάλι κάνουμε λίγο τη filter. Τη filter, είδαμε πριν τη filter η οποία ήταν η bind πάνω στο στο array. Έτσι, αυτό είναι linked JavaScript. Το loaders υλοποιεί ουσιαστικά το ίδιο ακριβώς function, το filter, σαν φυσικό στο function. Δεν χρειάζεται να υπάρξει ένα array. Δεν χρειάζεται να έχουμε array τελείω. Filter. Μπορούμε να καλέσουμε τη function, τη filter, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση το FP variation της filter, loaders FP, παίρνει πρώτα το function και μετά το array. Άρα λοιπόν έχουμε τη filter και τη flow. Θα δούμε όμως τι είναι η flow. Ας δούμε το παράδειγμα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα array με objects. Έτσι, το κάθε object έχει ένα main, ένα edge και ένα active view. Είναι users ουσιαστικά, ένα υποθετικό σενάριο. Το οποίο ουσιαστικά έχουμε τέσσερις πίστες. Και αυτό που θέλουμε, σαν business requirement, έτσι, είναι να επιλέξουμε όλους τους active πίστες οι οποίοι είναι πάνω από κάποια ηλικία. Και κάτω από κάποια. Okay, αυτό είναι το requirement. Αντί να καθίσουμε λοιπόν να παίζουμε με for loops μέσα σε for loops, με if statement μέσα σε for loops, με variables κλπ. Και να μπλέξουμε σε ένα πολύπλοκο chunk of code, το οποίο, okay, το γράψαμε όλο το έχουμε γράψει. Ο Χριστιανός θα κάνει το διαβάσει μετά. Το πιο πιθανό είναι να μην καταλάβει ακριβώς τι έχουμε κάνει, οπότε να κάνει introduce ένα καινούριο value. Έτσι. Στο functional style programming ουσιαστικά χρησιμοποιούμε μία flow function, η οποία κρατήστε προς το παρόν γιατί είναι μία function. Έτσι. Η flow παίρνει κάποιους παραμέτρους που θα δούμε ακριβώς τι είναι και επιστρέφει μία function. Άρα λοιπόν το eligible need eligible group είναι ουσιαστικά ένα function. Δεν ξέρει τίποτα για users ακόμα, δεν έχει πάρει κάτι από users. Ξέρει όμως τι να κάνει. Μόλις θα τους πάρει τους χρήστες, ξέρει τι να κάνει. Και εδώ το περιγράφουμε. Ουσιαστικά η flow παίρνει παραμέτρους
άλλες functions. Άρα ουσιαστικά τι του λέμε, ότι αυτή εδώ η function ουσιαστικά θα πάρει όταν θα έρθει η ώρα ένα array και για κάθε array μέσα στα objects αυτά που θα έχει μέσα στο array θα κάνει filter ουσιαστικά τους active. Αυτό είναι ένα loader style. Για όσους δεν ξέρουν loaders, δεν έχουν χρησιμοποιήσει, αυτό είναι το αντίστοιχο function σε ES6 style. Το τι ακριβώς κάνει αυτό εδώ το active. Ουσιαστικά του λέει το active να είναι true. Το active attribute του συγκεκριμένου object να είναι true. Αν είναι true, τότε περνάμε στο επόμενο θέμα. Αν δεν είναι true, το κάνουμε discard. Το επόμενο ακριβώς ουσιαστικά είναι το δεύτερο requirement, το δεύτερο business requirement, το οποίο είναι ουσιαστικά το user age να είναι μεγαλύτερο από 45 ή μικρότερο ίσο, μικρότερο ίσο από 65. Οκ. Άρα έχουμε ένα πολύ πιο ξεκάθαρο τρόπο να περιγράψουμε ακριβώς ποιο είναι το business requirement και πώς ακριβώς αυτό υλοποιείται. Αντί να έχουμε ένα for loop με διάφορα variables τα οποία τα χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο για indexing κλπ. Με αυτόν εδώ τον τρόπο έχουμε ξεκάθαρα τι θέλουμε να κάνουμε. Αν κάποιος θέλει να πει ότι δεν θέλω να τους active, θέλω και τους inactive, μόνο πρέπει να κάνει comment out αυτό εδώ. Βάζει δηλαδή ένα comment εδώ και το πρόγραμμα τρέχει κανονικά. Απλά δεν απορρίπτει τους non-active χρήστες. Άρα λοιπόν τρέχοντας τελικά το αποτέλεσμα αυτής της function, τρέχοντας αυτή τη function δηλαδή, περνώντας το μέσα το array μας, αυτό που επιστρέφει είναι τελικά αυτό που θέλουμε. Πάμε να δούμε ένα άλλο concept, το κάνει και υπάρχει ένα application. Θυμάστε πριν που είχαμε μια function που ήταν times. Το πάνω κομμάτι, η function που δηλώνει πάνω, είναι αυτό που είχαμε πριν. Ουσιαστικά παίρνει ένα variable, κάνει return ένα function, το οποίο παίρνει το δεύτερο variable και τότε μας επιστρέφει το αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι και πολύ χρήσιμο πάντα. Μερικές φορές μπορεί να θέλουμε να δώσουμε κατευθείαν στην times. Να έχουμε μια function που παίρνει δύο ουσιαστικά παραμέτρους, το x και το y, και θέλουμε να σε περίπτωση που το y δεν μας το δώσουν το πρώτο invocation, δηλαδή να μας περάσουν μόνο το x. Αυτό είναι το if ουσιαστικά. Τότε επιστρέφουμε αυτό το function το οποίο περιμένει και το y για να τελειώσει τη δουλειά του. Μπορεί να το καλέσουμε. Θα μας δώσει το αποτέλεσμα. Ή διαφορετικά, αν το δώσουμε και τις δύο τιμές, θα επιστρέφεται αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό ουσιαστικά είναι το carry. Το carry και το parcel application έχουν κάποιες διαφορές. Πάμε στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Για μένα, για κάποιον που ξεκινάει τώρα, θα ήθελα να κρατήσει ότι ιδίως στη JavaScript είναι το ίδιο πράγμα. Όπου λέτε carry και parcel application είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Recursive functions, και ποιο είναι recursive. Recursive function είναι μια function η οποία καλεί ουσιαστικά τον εαυτό τη. Έτσι, μέσα δηλαδή στο blog που εξηγήσουν αυτό το function, καλεί πάλι τον εαυτό τη. Συνήθως τα recursive functions, για να μην κάνουν infinite loop, θα πρέπει να κάνουν ένα ελέγχο. Όπου σε κάποια περίπτωση θα κάνει αυτό το πράγμα exit και δεν θα ξανακαλέσει τον εαυτό τη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια απλή function, η οποία την περνάμε μέσα σε έναν καθηγητή, πάλι ένα integer ή ένα number, γιατί υπάρχουν integers στην JavaScript σαν style. Και ουσιαστικά τι κάνει, κάνει προς όλο το αν του περάσουμε δηλαδή το 10, θα κάνει 19, 8, 7, να κάνει αυτό στο 0, στο 0 θα σταματήσει. Αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται κανένα for loop. Αυτό θα είναι μια συμπερίπτωση for loop, έτσι. Αν θέλαμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα function που δίνουμε ένα νούμερο και μετράει από το 0 στα κάτω και μας κάνει το ξέρω ότι θα κάνουμε αυτό. Ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος, χωρίς intermediate variables κλπ. Είναι αυτός. Μπορούμε να καλέσουμε την ίδια τη function. Ξανά. Και μόνο στην περίπτωση που φτάσει το value να είναι μικρότερο από το 0, θα κάνουμε το τέλος. Αυτό λοιπόν είναι το recursive function. Το tail recursion ουσιαστικά είναι η περίπτωση στην οποία το τελευταίο statement το function block είναι αυτό που καλεί η function. Αν λοιπόν είναι στο τέλος, η τελευταία γραμμή, το τελευταίο πράγμα που κάνει είναι να καλέσει τον εαυτό της function μέσα στην προσωπικό, τότε είναι tail recursion. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε αυτό, γιατί μπορεί ο compiler στην περίπτωση που δεν έχει. Αυτό έχει ένα πρόβλημα. Έτσι, αν κάνουμε, αν δώσουμε ένα τεράστιο νούμερο, μπορεί να κάνει ένα stack overflow. Η κάθε φορά που γίνεται ένα function invocation, η κάθε φορά που καλούμε ένα function, κάνει ένα κάποιο stack. Δεν είναι η πληροφορία που έχω στις παραμέτρους σου.
ένα stack. Το stack είναι infinite, κάποια στιγμή θα σκάσει. Ο compiler λοιπόν κάνει σε ένα τέτοιο iteration, αν δηλαδή καλούμε την function, την ίδια function στον εαυτό τη στο τέλο, μπορεί να το κάνει distract αυτό το πράγμα σε ένα for loop δικό του. Οπότε ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείται, δεν κάνει stack overflow. Άρα, τα recursive function είναι απλά μια function η οποία καλύπτει τον εαυτό τη. Και τέλειο recursion είναι μια function η οποία καλύπτει τον εαυτό τη στο τελευταίο statement του blog τη. Πάμε με τα pure functions. Ένα function το οποίο αυτό το αποτέλεσμα που μας δίνει, όταν το καλούμε, επηρεάζεται μόνο από τους παραμέτρους που περνάνε σε αυτό το function και από τίποτα άλλο. Και δεν έχει side effects. Δηλαδή, δεν κάνει mutation, δεν αλλάζει κάποιο object, το οποίο είναι εκτός του scope. Έτσι, δεν κάνει console log, δεν κάνει network request, δεν κάνει file write, δεν κάνει τίποτα. Και θα δούμε σε επόμενο σταδίο πώς μπορούμε να γράψουμε κλπ. Σε network και σε άλλα πράγματα. Εδώ είναι δύο παραδείγματα, το ένα είναι pure, το άλλο είναι pure. Ο λόγος που είναι pure το πρώτο είναι γιατί ουσιαστικά η τιμή που επιστρέφει επηρεάζεται από κάτι άλλο εκτός από τις παραμέτρους που παίρνει αυτό το function. Αν εγώ πάω και αλλάζω το άλλο και το κάνω 20, η function αυτή δεν μπορεί να επιστρέψει ξανά τέτοιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν καλέσω τη function αυτή είναι το 5, την πρώτη φορά που το α είναι 10, θα μου επιστρέψει 15. Αν εγώ αργότερα στο 12 αλλάξω το α, η function αυτή θα μου επιστρέψει την αλλαγή συν το 5. Άρα αυτή δεν είναι μια pure function. Η pure function είναι ακριβώς από κάτω. Παίρνει δύο παραμέτρους και φέρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο εξαρτάται μόνο από αυτές τις δύο παραμέτρους που παίρνει. Πάμε να δούμε side effects. Το console log γράφει στην κονσόλα. Η κονσόλα κάθε φορά που γράφουμε αλλάζει, τροποποιείται. Άρα το αποτέλεσμα της function αυτή δεν θα είναι το ίδιο. Και την πρώτη φορά που την καλέσει η κονσόλα θα είναι άδεια και θα γεμίσει μια γραμμή, τη δεύτερη φορά όμως δεν θα είναι άδεια και γεμίσει έχει δύο γραμμές. Οπότε αυτό είναι ουσιαστικά ένα side effect και έτσι είναι impure αυτή η function. Ένα άλλο concept είναι το immutability. Το immutability ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν κάνουμε mutate, δηλαδή δεν αλλάζουμε ένα object ή ένα array. Τα integer variables και τα string variables στην JavaScript που ούτως ή άλλως είναι immutable. Δηλαδή όταν πάμε να κάνουμε ένα string συν κάτι άλλο, θα μας επιστρέψει ένα καινούριο string. Okay. Άρα λοιπόν, το object δεν είναι έτσι, γιατί ουσιαστικά το variable, το user variable αυτή τη στιγμή που έχουμε, που είναι const, έτσι, έχει ένα reference σε αυτό το object. Εάν εγώ αργότερα στο κώδικα μου πάρω και κάνω το age και το κάνω κάτι άλλο, το user έχει γίνει mutated, έχει αλλάξει ουσιαστικά. Το object αυτό έχει αλλάξει. Ένας τρόπος λοιπόν για να αποφύγουμε το να αλλάζουμε το object είναι να πάρουμε το αρχικό object, όλα τα attributes, να επιστρέψουμε τις τιμές από το αρχικό object, τις τιμές του όμως, όχι το reference σε αυτό. Έτσι, δηλαδή, το αποτέλεσμα της object assign, ξέρετε όλοι τι κάνει η object assign. Okay. Η object assign κάνει το εξής. Παίρνει το πρώτο object, παίρνει όλα τα attributes από το δεύτερο object και κάνει override όλα τα attributes από το πρώτο, εδώ περάσουμε ένα κενό object, οπότε όλα τα attributes του user θα περάσουν αυτοσία. Έτσι. Και μετά παίρνει το attribute του επόμενου, τα attributes του επόμενου object, που εδώ είναι μόνο ένα. Το user age, το βάζει πάλι στο αρχικό object και επιστρέφει τελικά αυτό το object. Άρα δηλαδή ουσιαστικά που λέμε, πάρει ένα καινούριο object. Βάλουμε όλα τα attributes που παίρνει πάνω το user object, και πήρα ξέρετε και το age. Άρα τελικά με αυτήν εδώ την image. Η function ουσιαστικά έχουμε ένα καινούριο object. Εντελώς, δηλαδή το user object και το object user είναι δύο διαφορετικά reference σε δύο διαφορετικά objects. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το object που κάνουμε εμείς mutate δεν θα το χρειαστεί κάποιος άλλος σε κάποιο άλλο σημείο για να το έχουμε κάνει mutate, ο user το ξέρει. Όταν δηλαδή περνάμε ένα object σε μια function στη JavaScript, ουσιαστικά περνάμε ένα reference. Εάν η function αυτή λοιπόν πάει και κάνει mutate αυτό το object, μια άλλη function που θα καλέσει εσύ, αυτό το πράγμα δεν το ξέρει. Είσαι μέσα στην ίδια function, να καλέσει μια mutating function και της δώσει ένα object το οποίο σου το φτιάχνει και αυτή σου το πειράξει, αμέσως μετά εσύ δεν ξέρεις ότι σου το έχει πειράξει αυτό το πράγμα. Εσύ δηλαδή διαβάζεις μέσα στην ίδια function.
Αυτό είναι το mutation. Και το οποίο είναι για μένα ο νούμερο ένα λόγο που δεν πάει. Κλείνοντα, πάμε να στέλνουμε το γράμμα. Εδώ είμαστε για αρχή, για το που είναι ακάρι. Θα μου πει πω και τα χρούλια. Λούξ. Καθόλου ούτε ο Βάιλ, ούτε καθόλου λούξ. Τίποτα. Δοκιμάστε να μην κάνετε μια τέλεια. Έτσι, τι αρέα. Ποια θα είναι καινούργια. Καθόλου θέλετε να αλλάξετε ένα object, να αλλάξετε τα βάλετε να βγάλετε ένα άλλο. Και μην κάνετε στο business logic γενικά side effects. Μην συνδυάζετε δηλαδή network requests μέσα σε business logic. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι εκτός του business logic. Το core business logic θα πρέπει να είναι πάντα pure functions. Όλα τα περιφερειακά πράγματα μπορούν να κάνουν network requests κλπ. Με διάφορους τρόπους. Στο δεν έχω πολύ χρόνο για αυτό. Και αυτό. Τι να κάνετε λοιπόν. Αντί να χρησιμοποιείτε loops, μπορείτε να χρησιμοποιείτε application. Αυτό που είδαμε πριν. Αντί να κάνετε mutate, μπορείτε να φτιάξετε καινούργια instances όταν αλλάζετε object CRAs. Και προφανώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς τα side effects, γιατί διαφορετικά δεν θα ξανακάνει το πρόγραμμα και δεν θα έχει καθόλου side effects. Θα έχει κανένα μορατό αποτέλεσμα από την αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε isolate τα side effects, είτε αυτά είναι network requests, είτε DOM modifications, είτε consoles, είτε logging άλλους μηχανισμούς, οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει. Ή file system writes. Τα κάνουμε isolate σε ξεχωριστά functions, σε πιο. Το οποίο είναι δηλαδή το κρατάμε πάντα σε με πιο functions. Τα πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα του functional programming είναι ουσιαστικά ότι κάνει decouple τα δεδομένα μας από τα operations. Στο GPS programming έχει έχεις ουσιαστικά ένα set από variables, τα οποία είναι τα data, και έχεις και ένα set από functions, τα οποία δουλεύουν πάνω σε τα data. Και τα οποία κάνουν mutate συνεχώς το object. Κάθε φορά πιθανώς που καλείς ένα function, προφανώς κάνει mutate το object. Σε functions τα υπογραμμή δεν έχουν αυτό. Έχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουν το object, το οποίο έχει μόνο τα attribute τους, και έχουν functions, τα οποία μπορούμε να κάνουμε compose και να χρησιμοποιήσουμε. Και τα οποία τελικά θα μας επιστρέψουν ένα καινούριο object. Δεν θα μας πειράξουν καν αυτό το object. Θα πάρουν τα attribute, θα πειράξουν αυτό που θέλουμε, θα λέξουν αυτό που θέλουμε και θα μας πειράξουν. Θα μας γυρίσουν κάτι καινούριο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο testing. Πάρα πολύ. Όταν δεν κάνει mutations, όταν έχει pure functions, μπορεί πολύ εύκολα να κάνει test. Περνά ό,τι χρειάζεται από το function για να δουλέψει, σαν παράδειγμα μέσα στο function, και μπορεί να το καλέσει ανά πάσα στιγμή. Δεν χρειάζεται να κάνει setup ολόκληρο state, να σηκώσει βάσει, να καθαρίσει tables, για να μπορέσει να τρέξει ένα test case. Είναι πολύ πιο εύκολο, όπως είδαμε, να το καταλάβει κάποιο. Να καταλάβει εύκολα τι κάνει. Μπορεί στους αυτούς που δεν έχουν γράψει ποτέ functional style να φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά μετά από λίγο καιρό θα δείτε ότι πραγματικά καθαρίζει πάρα πολύ τον κώδικα. Και όχι μόνο για εσάς που το γράφετε, αλλά και για αυτόν θα το κακοποιείτε που θα πάει μετά να το μοιράξει. Να καταλάβει τι κάνει. Είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι easier to maintain και να το φτιάξει, να φτιάξει ένα bug. Έτσι είναι. Ένα μεγάλο του να αποφεύγουμε τα mutations είναι ότι μπορούμε να τρέξουμε για ένα element, το ίδιο function, σε multiple concurrent jobs. Εφόσον δεν επηρεάζουμε κάτι εκτός των functions, το μεγάλο απαντάζ είναι ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον ούτε logs, ούτε σεμαφόρους, ούτε τίποτα. Απλά περνάμε ένα element, το σύστημα ξέρει ότι μπορεί να πάρει το κάθε ένα element και να περάσει πάνω από το function, και τρέχει παράλληλα και μπορεί να κάνει scale, χωρίς να χρειαστεί εμείς να κάνουμε maintain threads και logs κλπ. Και deadlocks και τέτοια πράγματα. Και με δεδομένο ότι πλέον η τεχνολογία δεν μπορεί να αυξήσει την επεξεργαστική ισχύ του κάθε ενός core, αυτό που έχει καταφέρει να κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον είναι να προσθέτει επιπλέον cores. Αυτά τα επιπλέον cores, εάν ο κώδικας που τρέχει δεν είναι pure functions, θα πρέπει να υπάρχει ένας διοργανωτής όλων αυτού του πράγματος, να κάνει logs. Αν υπάρχει δηλαδή mutation, είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρεις ένα πρόγραμμα που τρέχει μια χαρά σε μια CPU και να το βάλεις σε 50 CPUs και να φτιάξει σε 50 cores. Έτσι λοιπόν και το industry φαίνεται να πηγαίνει προς τα εκεί. Παρόλο που πήρε 60 χρόνια, φαίνεται ότι πηγαίνει πλέον προς τα ξανά προγράμματα. Πάμε να δούμε και μερικά πλεονεκτήματα. Χρειάζεται περισσότερη μνήμη.
Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ζούμε σε μια εποχή που η μνήμη είναι αρκετά φθηνή και έχουμε άπειρο. Αυτό που δεν έχουμε είναι χρόνο σαν developers και κουράγιο να φτιάχνουμε bugs τα οποία γίνονται introduce χρησιμοποιώντας mutations κλπ. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι τρέχει πιο αργά. Αυτό ίσχυε στο παρελθόν. Πλέον οι compilers είναι αρκετά πιο έξυπνοι. Μπορούν να κάνουν optimization just in time compilations. Μπορούν να κάνουν πολλά steps, οπότε αυτό πλέον δεν ισχύει τόσο πολύ. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ως όλη τη ζωή χρησιμοποιήσει ό,τι το ρεύμα του προγράμματο θα έχουν μεγάλη δυσκολία. Θα πρότεινα να το κρατήσουν όμως, να το παλέψουν, να δουλέψουν. Είναι αρκετά δύσκολο στην αρχή, αλλά όσο το δουλεύεις και δεν χρειάζεται να το αλλάξεις όλο, μπορεί να το κάνεις θεματικά. Μπορεί δηλαδή να αρχίσεις να φτιάξεις τα business logic σου και να τα βγάζεις από όλο αυτό το direct κάποιο που έχεις με network, με database requests κλπ. Που είναι μέσα σε ένα object που ξέρει να κάνει 500 πράγματα και να τα βγάζεις σιγά σιγά αυτά τα functions σε πιο functions. Ένα άλλο πρόβλημα με το functional programming είναι ότι όντως η εργαλειακή κοινότητα έχει καταφέρει να τρομάζει τα μαθηματικά, τους μαθηματικούς όρους και το τεχνολόγιο που χρησιμοποιεί, ακόμα και οι ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει computer science. Χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που γράφουμε. Θέλει λίγο μια προσπάθεια, ιδίως αν έχουμε ήδη μάθει να γράφουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Και το κακό είναι ότι η JavaScript δεν σου κάνει enforce αυτό το programming style. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Να mutate, να χρησιμοποιήσεις for loops, μπορεί να βάλεις ένα object, pseudo classes, με prototype inheritance, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα, δυστυχώς. Υπάρχουν όμως βέβαια και άλλες γλώσσες, οι οποίες βγαίνουν με τρόπο, είναι η γλώσσα του KL, η οποία δεν σου αφήνει καν να κάνεις mutate. Δηλαδή έχει όλο αυτό το functional που είδαμε πριν, το creation των καινούριων instances, σε embedded μέσα στο κομμάτι. Αυτά είναι μερικά από τα links. Αν θέλετε στο slide, μπορείτε να με ρωτήσετε να σας στείλω κι άλλα, δεν μπορώ να σας στείλω slide όλα. Τα πάνω είναι κάποια πολύ ενδιαφέροντα introduction guides. Το The Good Parts, το οποίο έχει διαβάσει και αυτό είναι JavaScript, το οποίο ήθελα να το αγοράσει σήμερα και όλα πριν φύγει από το βίντεο που το διαβάσει. Υπάρχει ένα βίντεο που στο χρόνο του Masters και πολλά άλλα. Έτσι, ένα από αυτά είναι τα ωραία. Και τα τρία τελευταία links είναι ουσιαστικά libraries. Θα σας πω για να ασχοληθείτε με το ransom. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν καλύψαμε και πολλές τεχνικές, αλλά δυστυχώς ο χρόνος με περιορίζει και εμένα και ήθελα ουσιαστικά να ξεκινήσουμε με βασικά πράγματα και να ακούσω ερωτήσεις.